αθλήτριες και αθλητές και θαυμαστές αυτών. Κύριε Πρόεδρε της Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδροι των Ομοσπονδιών, φίλες και φίλοι αθλητές που μας κάνατε περήφανους στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, νιώσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την απόψινή συγκέντρωση, γιατί νιώθαμε έντονα ότι θέλουμε να απευθυνθούμε σε εσάς, να σας τιμήσουμε για τα όσα μας χαρίσατε και στους αγώνες του Ρίο, αλλά και γενικότερα, και το ανεκτίμητο που μας δίνετε ότι προσφέρετε ένα παράδειγμα του εφαγωνίζεστε, του παλιού γνωστού νους υγιής εν σώματι υγιή, και είναι ένα υπόδειγμα αυτό στους δύσκολους καιρούς που διάγουμε για την νεολαία μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να απευθύνει το χαιρετισμό του. Πρόεδρε. Θέλω πρώτα να χαιρετήσω τις αθλήτριες και τους αθλητές που μας έκαναν στους τελευταίους Ολυμπιακούς του Ρίο περήφανους. Ο Ολυμπισμός είναι ιδέα και ιδανικό ελληνικό, γιατί εμπερικλεί όλη την ουσία και το περιεχόμενο του εφαγωνίζεστε. Στη σημερινή εποχή όμως, πέραν του εφαγωνίζεστε, είναι και ευκαιρία για μικρές χώρες όπως την πατρίδα μας, με τα ιδιαίτερα προβλήματά της, να γίνεται γνωστή ανά το παγκόσμιο. Και αυτό που δεν κατορθώνουμε εμείς οι πολιτικοί, αλλά και οι άλλοι επώνυμοι, να κάνουμε γνωστή τη μικρή μας πατρίδα, τα δικά σας αποτελέσματα στην τελευταία Ολυμπιάδα έκαναν την Κύπρο μας πολύ πιο γνωστή. Θέλω σε αυτή την σεμνή τελετή να ευχαριστήσω την κάθε μία και τον καθένα σας ξεχωριστά, γνωρίζοντας τους σκόπους, τις καθημερινές θυσίες, για να μπορέσετε να αγωνίζεστε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σας αξίζει πραγματικός έπαινος. Θα ήταν παράληψη να μην συγχαρώ την Ολυμπιακή Επιτροπή με την διαχρονική τους στήριξη στους αθλητές, αλλά και στις ομοσπονδίες, που παρά τις δυσκολίες είναι κοντά στους αθλητές μας, στηρίζοντάς τους. Το ίδιο και για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουν εσάς αλλά και τα χρώματα της Κύπρου μας. Υπάρχει όμως και ένας παντοτινός αιμοδότης στον κυπριακό αθλητισμό και τον πολιτισμό, ο ΟΠΑΠ, που πάντα στηρίζει τον αθλητισμό μας. Όμως χωρίς εσάς, τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις απευθείες συνδέσεις αλλά και τα αθλητικά ρεπορτάζ, δεν θα μπορούσαμε να θαυμάσουμε αυτούς που μας έκαναν περήφανους, γιατί δεν είχαμε όλη την ευκαιρία, σαν μερικούς από εσάς, να είστε στο Ρίο. Θέλω κλείνοντας να σας συγχαρώ και θέλω εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού όχι να δώσω υποσχέσεις, να πω πως σε συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα αλλά και την κυβέρνηση θα δούμε θετικά
τα δικαιολογημένα αιτήματά σας στα μέτρα των δυνατοτήτων του Κυπριακού κράτους να δείξει έμπρακτα την στήριξή του στον Ολυμπισμό και στον αθλητισμό. Να είστε καλά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Ντίνο Μιχαηλίδη, αθλητής ο ίδιος πριν όχι πολλά χρόνια. Όχι, πολλά. Να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Είμαι 16 χρόνια. Πολλά. Πριν κάνω ρητσούλης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα και κύρια να ευχαριστήσω εσάς και το Δημοκρατικό Συναγερμό για αυτή την εκδήλωση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, όταν μάλιστα προέρχεται από το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Κύπρου, το οποίο εμείς εκλαμβάνουμε όχι μόνο σαν απλή αναγνώριση της επιτυχίας των αθλητών, αλλά και ως θυμπούληση να βοηθήσει τον αθλητισμό για κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Βέβαια, κύριε Πρόεδρε, σήμερα είναι η μέρα των αθλητών και δεν θέλω να επεκταθώ πολύ για άλλα θέματα, όμως μου δίνεται ευκαιρία να πω κάτι το οποίο σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας. Ο αθλητισμός μας αυτή την εποχή βρίσκεται σε άθληση, κύριε Πρόεδρε. Είναι ίσως από τις λίγα χρόνια που μπορούμε να λέμε ότι ο αθλητισμός μας βρίσκεται σε ένα επίπεδο πιο ψηλό από εκείνο που του επιτρέπει η πληθυσμιακή του δυνατότητα. Χρειάζεται όμως ο αθλητισμός να στελεχωθεί και να στηριωθεί κάπου. Και αυτό το κάπου είναι νομοθεσία. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε το μοναδικό κράτος από τα 27 νομίζω τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν έχουν αθλητική νομοθεσία. Είμαστε το μοναδικό κράτος το οποίο δεν εναρμονίστηκε με την Λευκή Βίβλο. Είμαστε το μοναδικό κράτος που για 20 χρόνια, για 30 χρόνια τότε, τώρα έχουμε τον ίδιο νόμο αθλητισμού, τον νόμο Περικόα, που είναι νόμος αθλητικός, αλλά δεν είναι Περικόα. Έγινε μόνο μια αλλαγή για τα γυμναστήρια. Είναι πεπαλαιωμένος, χρειάζεται ένα θεώρηση. Τώρα έχουμε επαγγελματισμό, έχουμε ένα συντεχνισμό. Χρειάζεται μια ενιαία αθλητική νομοθεσία, οπότε δεν χάνει τον ρόλο του ΟΚΟΑ, απλώς ΟΚΟΑ θα επιβλέπει και θα εφαρμόζει την νομοθεσία. Νομίζω ότι επειδή εγώ είμαι υπέρ της εμπλοκής των κομμάτων στον αθλητισμό, ενωμένο φυσικά εμπλοκής σε ορισμένες προποθέσεις φυσικά, θέλω να πω ότι η συμμετοχή των κομμάτων στα κοινά του αθλητισμού βοηθούν ώστε να γίνει μια νομοθεσία τέτοια που να ξέρει ο καθένας τι θέλει και να οδηγεί τον αθλητισμό στην κοινωνία σαν κοινωνικό αγαθό όπως είναι. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, που θα σας παρακαλέσω, η νομοθεσία χρειάζεται κάποια χρόνια. Ξέρω ότι ο ΚΟΑ προσπαθεί και κάτι θα γίνει. Το δεύτερο που θα σας παρακαλέσω είναι εκείνο το οποίο πήγε να γίνει, είναι η θεσμοθέτηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αθλητών, των Ολυμπιονικών. Ξέρω επίσης ότι ο ΚΟΑ επεξεργάζεται ένα σχέδιο. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε το, προωθήστε το. Δεν είναι πολλοί οι αθλητές οι οποίοι χρειάζονται μια επαγγελματική αποκατάσταση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια στις επιτυχίες μας. Είμαι βέβαιος ότι τόσο στη θεσμοθέτηση όσο και στους αθλητές δεν θα υπάρξει διαφορά μεταξύ των κομμάτων. Είναι κάτι το οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι. Από το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, από εσάς ειδικά που ξέρουμε ότι ξέρετε και ο αθλητισμό, θα το προωθήσετε και θα μας βοηθήσετε όλους εμάς να φτάσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Πιστέψτε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο αθλητισμός, όπως είπε και ο Καζαντζάκης, όταν ο άνθρωπος ξεκουράζεται και αρχίζει να παίζει, τότε ξεκινά ο πολιτισμός. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, κύριε Πρόεδρε, και έτσι πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Επειδή, όπως σωστά είπε μόλις ο Πρόεδρος, είναι η βραδιά των αθλητών, θα θέλαμε να δώσουμε το βήμα και να ακούσουμε και κάποιον από τους Ολυμπιονίκες μας. Μου έχουν πει ότι θα είναι ο κύριος Παρέλης. Ναι, είναι ο Πρόεδρος τώρα. Προχωρούμε. Σας χαιρετώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για αυτήν την εξαίσια βραδιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλοι οι αθλητές δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό κάθε φορά για το καλύτερο αποτέλεσμα, για να κάνουμε περήφανοι αυτήν τη χώρα.
με τη σειρά μας όλοι οι αθλητές θέλουμε να ζητήσουμε τη στήριξη της πολιτείας και φυσικά αυτό που είπε πριν ο κ. Δίνος, την επαγγελματική αποκατάσταση για να μπορέσουμε όλοι εμείς να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον και στις επόμενες Ολυμπιάδες και θα είναι και ένα κίνητρο για τους νέους να έχουν στόχους για το μέλλον. Ευχαριστώ. Έλα, μίλα. Στη χώρα που πρέπει όλοι να απειδούμε εμπόδια, πρέπει να μιλήσεις. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοκρατικό Συναγερμό για αυτή την υπέροχη βραδιά και να πω και εγώ με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη του ΚΟΑ, της των Ομοσπονδιών μας, της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και ο αθλητής δεν πρέπει να έχει πολλά στο μυαλό του. Το μόνο που πρέπει να έχει στο μυαλό του είναι να κάνει προπόνηση και να κάνει περήφανη τη χώρα του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει και στο υποσυνείδητό του το μέλλον. Και όταν ξέρει ότι το μέλλον του είναι εξασφαλισμένο, μπορεί να κάνει την προπόνηση του πολύ πιο καλά, να αισθάνεται καλά, να πηγαίνει στο γήπεδο με όρεξη και να μπορεί να κάνει οικογένεια. Αυτά, δηλαδή και εγώ με τη σειρά μου να ζητήσω μια μικρή βοήθεια για την επαγγελματική αποκατάσταση, να δούμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επίσης ένα μεγάλο κίνητρο και για μας να συνεχίσουμε και για τους μικρούς που έρχονται να κάνουν και αυτοί την προσπάθειά τους όπως εμείς. Και θέλω να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ Κύπρου που είναι πάντα δίπλα μας και όποιος χορηγός να πούμε και να έρθει και να φύγει, ο ΟΠΑΠ είναι εκεί. Ευχαριστώ. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Στις προσφωνήσεις, Κλεάνθη, δεν σε είδα, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουμε τις προσφωνήσεις αυτές με τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο οποίος Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή και έχουμε ακούσει και τους προβληματισμούς του κυρίου Μιχαηλίδη, θα ετοιμάσουν και το αύριο και την επόμενη μέρα που μας γεμίζει υποχρεώσεις από τις επιτυχίες των Ολυμπιονικών μας. Αγαπητέ Κλεάνθη. Πρόεδρε, αγαπητέ πρόδρομε, αγαπητή βουλευτής, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν πρέπει να μείνουν μόνο στα λόγια. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος των επιτυχιών αυτών των παιδιών, πρέπει να ανασκαλίσουμε και να εντοπίσουμε τη βοήθεια την οποία τη χάνουν από την πολιτεία. Και πιστέψτε με, λόγω και του μεγέθους μας, η βοήθεια την οποία δίνουμε είναι μηδαμινή σε σχέση με τη βοήθεια που παίρνουν τα άλλα παιδιά σε άλλες χώρες. Οπότε αυτό μεγαλοποιεί και μεγιστοποιεί τις επιτυχίες τους. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την συμμετοχή και μόνον, για να μην πούμε και τις επιτυχίες τους, εφόσον πετυχαίνουν να κάνουν γνωστή τη μικρή μας πατρίδα, σε αντίθεση που ολόκληροι άλλοι μηχανισμοί κρατικοί πολυέξοδοι δεν τα καταφέρουν. Με μια επιτυχία σηκώνουμε τη σημαία ψηλά και αυτά τα παιδιά την κρατούν ψηλά. Και βεβαίως, κύριε Πρόεδρε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίξει αυτά τα παιδιά τα οποία εργάζονται σκληρά για να κρατήσουν, για να φέρουν τις επιτυχίες στην πατρίδα μας. Και η πολιτεία, σας διαβεβαιώνω αγαπητοί μου αθλητές, επεξεργάζονται σχέδιων για να σας καθησυχάσουν τις αγωνίες σας. Υπάρχει πολιτική βούληση και υπάρχει, είναι δεδηλωμένη ότι η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για το μέλλον των επιτυχιών που φέρνεται στην πατρίδα. Υπήρχε ένα σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης το οποίο έχει λήξει. Υπάρχει απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο έχει δώσει εντολή για να δημιουργηθεί καινούριο.
πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα σας καθησυχάσει ότι η πολιτεία όταν τελειώνετε τις αγωνιστικές σας δραστηριότητες δεν σας πετά στο δρόμο. Το δεύτερο είναι και εξίσου σημαντικό είναι ότι πράγματι έχει δίκιο ο Πρόεδρος της ΚΟΕ, τόσο ο νόμος, ο αθλητικός νόμος, ο περικόα νόμος, όσο και οι κανονισμοί της ΑΔΕΑ και τα λοιπά, της Ανώτατης Αθλητικής Αρχής, είναι πεπαλαιωμένοι. Το έχουμε εντοπίσει και ως Συμβούλιο έχουμε ξεκινήσει να δημιουργούμε ομάδες εργασίας με στόχο πολύ σύντομα, καθορίζεται αρχές του 2017, να μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα νέο μοντέρνο νόμο, ο οποίος θα ρυθμίζει τις νέες συνθήκες αθλητισμού. Αυτό είναι μια υπόσχεση προς την πολιτεία, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με τις ομάδες εργασίας θα μπορέσει να προωθήσει προς τη Βουλή, και εκεί θα θέλουμε τη συμβολή όλων για να επικαιροποιήσουμε και τον νόμο και τους κανονισμούς. Θα πω όμως κάτι τελευταίο για να μην μακρηγορήσουν. Ο αθλητισμός είναι η διέξοδος σε πολλά προβλήματα. Ο πρωταθλητισμός είναι αυτός ο οποίος προβάλλει την πατρίδα μας στο εξωτερικό, αλλά και ο αθλητισμός βάση είναι η λύση σε πολλά προβλήματα της εποχής μας. Η πολιτεία μέσω του ΚΟΑ στηρίζει και τα δύο αυτά και τους δύο αυτές διαστάσεις του αθλητισμού, και με διάφορα σχέδια μπορεί και προσπαθεί να τα υποστηρίξει. Πάντα θα είμαστε αδύνατοι λόγω του μεγέθους μας και της οικονομίας, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει δεδηλωμένη πολιτική απόφαση να στηριχτεί τόσο και ο πρωταθλητισμός που μας βγάζει περήφανους, τόσο και ο αθλητισμός βάσης που δίνει λύσεις στα διέξοδα της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Προτού τελειώσουν οι προσφωνήσεις και αποχωρήσουν και τα τρυπόδια για να έχουμε πρόσβαση στο μπουφέ με τα τσιμπήματα, θέλω να διευκρινίσω ότι στην απόψινή βραδιά, εκτός από την Ολυμπιακή ομάδα βεβαίως, έχουμε και τιμούμε και τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε μαζί μας τον Αρέστη Αντώνη. Δυστυχώς άλλοι αθλητές που επίσης διακρίθηκαν και μας έκαναν να νιώσουμε περήφανους και από την Παραολυμπιάδα αλλά και από την Ολυμπιακή Ομάδα, λόγω των υποχρεώσεων που έχουν, κάποιοι λείπουν στο εξωτερικό, δεν είναι όλοι μαζί μας. Θέλω να υπογραμμίσω, και έχουμε εδώ και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Παραολυμπιακής, ότι εξίσου και με ένα ιδιαίτερο τρόπο τους τιμούμε και αυτούς, και να ευχαριστήσω βεβαίως όλους για την παρουσία σας και να υπογραμμίσω ότι και αυτά που ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΚΟΑ και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι έναυσμα για την συνέχεια και για τον δικό μας ρόλο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας.